Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές του διαδικτυακού μας καναλιού του intv.gr, μέρες του 2015. Σήμερα φιλοξενούμαστε στην Orpheus Gallery, εδώ στην οδό Πανδρόσου 28, ένα κατάστημα της εικονοτεχνικής του φιλόξενου οικοδεσπότη κυρίου Μανώλη Βασαρμίδη, και φιλοξενούμε στο intv.gr τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελήμωνα Μανουσάκη. Όχι τόσο ως Αρχιμανδρίτη, αλλά ως καθηγητή της φιλοσοφίας στο Καθολικό Κολέγιο του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη. Πανοσιολογιώτατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε στο intv.gr. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Παναγιώτη. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Παρεπιδημών εν Ελλάδη, βρήκαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας για μια σειρά από θέματα, με αφορμή βέβαια και το καινούργιο σας βιβλίο, το For the Unity of All, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε, νομίζω, στην Αμερική. Να. Και θα έρθουμε σε αυτό, αφού πρώτα μας πείτε γιατί φιλοσοφία και όχι θεολογία στην Αμερική, εσείς δηλαδή. Ναι. Είναι από αυτά τα ερωτήματα που δεν είναι πολύ εύκολο να απαντήσει κανείς, γιατί δεν τα έχει προγραμματίσει εκ των προτέρων. Δεν ήταν μια απόφαση που ήξερα από πολύ νωρίς στη ζωή μου ότι θα έκανα. Έκανα θεολογικές σπουδές στην δική μας θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη, αλλά μετά ήθελα να ακολουθήσω κλασικές σπουδές. Έκανα λατινικά και αρχαία. Και μετά οδηγήθηκα στην φιλοσοφία. Φιλοσοφία διάβαζα όταν ήμουν και εδώ στην Ελλάδα, μαθητής του Λυκείου. Τα κείμενα τα οποία βγαίνανε τότε σε μετάφραση, πολύ, πολύ καλές μεταφράσεις και με πολύ καλά σχόλια. Η αλήθεια είναι οι ελληνικές εκδόσεις είναι υπέρτερες των δικών μας στην Αμερική. Θυμάμαι βιβλία του Ντεριντά και του Φουκώ, τα οποία φυσικά δεν καταλάβαινα, και αυτό με προβλημάτιζε ακόμα περισσότερο, γιατί λέω, αφού καταλαβαίνω την κάθε λέξη, γιατί μετά όταν μπαίνουν όλες οι λέξεις μαζί δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Αλλά είχα μια εξοικείωση, θέλω να πω, με την φιλοσοφία και μάλιστα με τα σύγχρονα ρεύματα της γαλλικής σχολής κυρίως. Το έφερε έτσι ο δρόμος, η πρόνοια του Θεού, να βρεθώ σε ένα ισουητικό κολέγιο, το Boston College, το κολέγιο της Βοστόνης, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον χώρο της φιλοσοφίας. Εκεί δίδασκε ο Γκάνταμερ, ο Ζαν-Λουκ Μαριόν, Ρίτσαρντ Κάρνι, ο Φάδερ Ρίτσαρσον, κάποιους από αυτούς τους είχα καθηγητές μου, και δεν θεώρησα ποτέ ότι η φιλοσοφία αποκλείει τη θεολογία. Μάλιστα, φυσικά η σχέση φιλοσοφίας και θεολογίας είναι ολόκληρο ζήτημα, από το τι δουλειά έχει η Αθήνα με την Ιερουσαλήμ, που διατύπωσε ο Τερτιλιανός ως ερώτημα, στο Αυγουστίνιο μοντέλο του να χρησιμοποιήσει κανείς τη φιλοσοφία ως η θεραπένιδα της θεολογίας, στη διατύπωση δηλαδή και στην κατανόηση της θεολογικής αλήθειας. Αυτό λοιπόν είχε ξεκινήσει να γίνεται από την εποχή των απολογητών πατέρων, του Αθηναγόρου για παράδειγμα, του Αθηναίου φιλοσόφου, του Ιουστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος. Εκείνοι οι πρώτοι προσπάθησαν να επαναδιατυπώσουν τον Ευαγγελικό Λόγο στη γλώσσα της Ακαδημίας. Και αυτό συνεχίζεται, όπως είπα, συνεχίστηκε με τον Αυγουστίνο στη Δύση και με τους Έλληνες πατέρες, με τους Καπαδόκες κυρίως, οι οποίοι προσλαμβάνουν τη γλώσσα της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας. Η κορύφωση αυτού του διαλόγου ήταν η σχολαστική περίοδος με τον Θωμά τον Ακινάτη, αλλά συνεχίζεται, δεν σταμάτησε εκεί. Και ίσως αυτό είναι ένα από τα λύματα της δικής μας παραδόσεως, ότι κάποια στιγμή, για λόγους οι οποίοι αξίζει να συζητηθούν, θεώρησε ότι η φιλοσοφία δεν είναι καλός συνομιλητής της θεολογίας, και ακούς καμιά φορά και ακούμε και από επισκόπους ότι εμείς θεολογούμε αλλιευτικώς και όχι αριστοτελικώς, το οποίο βέβαια αντίκειται στην μεθοδολογία των πατέρων πρώτα απ' όλα. Ακριβώς, οι οποίοι είναι και αριστοτελικοί και πλατωνιστές και νεοπλατωνικοί, χρησιμοποιούν ως εργαλεία. Δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει και να διατυπώσει
το τι λέει το δόγμα και μια οικουμενική συνόδο αλλά και το Ευαγγέλιο, χωρίς να χρησιμοποιήσει τον ανθρώπινο λόγο. Ο Χριστός είναι ο λόγος, ο αιώνιος λόγος, αλλά είναι σαρκώνεται και σαρκώνεται και σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές. Μιλάει μια συγκεκριμένη γλώσσα. Μιλάει ο Κύριος στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Και αυτό είναι αυτή η ενσάρκωση συνεχίζεται. Δηλαδή, γινόμαστε υπουργοί της ενσαρκώσεως και με αυτόν τον τρόπο. Με το να ντύνουμε με σάρκα, με καινούρια σάρκα, το Ευαγγέλιο κάθε φορά στη δική μας εποχή. Αυτό λοιπόν στη Δύση γίνεται, ο Χάιντεγκερ, δηλαδή μεγάλοι στοχαστές του 20ου αιώνα συνεχίζουν και το κάνουν, και αυτή η φιλοσοφική παράδοση συνεχίζεται. Γι' αυτό λοιπόν όταν διδάσκω φιλοσοφία στους μαθητές μου δεν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να μπω στα χωράφια της θεολογίας ή ότι έχω απαρνηθεί τη θεολογία για να κάνω φιλοσοφία. Νομίζω ότι καταρχάς προσωπικά μιλώντας, η πίστη μου ενισχύθηκε εξαιτίας των σπουδών μου στη φιλοσοφία. Κατανόησα, και φυσικά δεν είναι μόνο θέμα κατανόησης, δεν είναι μόνο το γνωστικό αντικείμενο, αλλά ας το πούμε έτσι απλά, ότι ενδυναμώθηκε η πίστη μου. Αλλά όπως έλεγα, όταν μπαίνω στην αίθουσα διδασκαλίας για να διδάξω στους φοιτητές μου, όλος αυτός ο χώρος των ερωτημάτων είναι κοινός, δηλαδή το τι είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η πορεία του, ποια είναι η πορεία της ιστορίας, ποια είναι η σχέση μας με το Θεό, τι είναι ο Θεός, αν υπάρχει Θεός. Αυτά τα ερωτήματα είναι κοινά στη φιλοσοφία και στη θεολογία, ναι. Η ερώτηση είναι εξής τώρα. Σε μια εποχή οικονομοκρατούσα, δηλαδή όλη η οικονομία είναι το θέμα μας, ας πούμε, και κινούμαστε γύρω από την μακροοικονομία και ούτου καθεξής, η φιλοσοφία τι θέση μπορεί να έχει στην Αμερική, για παράδειγμα? Στην Αμερική, ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα. Στην Αμερική, δυστυχώς, κάποια στιγμή κατά την περίοδο του μακαρθισμού, θεωρήθηκε ότι η λεγόμενη υπηρετική φιλοσοφία, δηλαδή αυτό που θεωρούμε ως ευρωπαϊκή φιλοσοφία, η οποία ξεκινάει από τους προσοκρατικούς και συνεχίζεται, ξέρω εγώ, μέχρι τον Χάιντεγκερ, ας πούμε, και μετά, αυτή η φιλοσοφία ήταν επικίνδυνη. Γιατί ο Χάιντεγκερ ήταν αναμειγμένος με την άνοδο του Τρίτου Ράιχ στη Γερμανία, ο Νίτσε άθεος υποτίθεται, οι περισσότεροι μαρξιστές, ο Σάρτρ για παράδειγμα. Άρα ήταν επικίνδυνοι. Ήταν πολιτικά επικίνδυνοι. Ναι. Και έτσι υπάρχει μία απόφαση, δεν ξέρω κατά πόσο εγνωσμένα ή όχι, να στραφούν τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής στη λεγόμενη αγγλοσαξονική ή αναλυτική φιλοσοφία, η οποία ασχολείται περισσότερο με τη λογική και η οποία ήταν πολιτικά ανώδυνη. Γιατί μπορεί άστους φιλοσόφους να ασχολούνται γι' αυτά, ναι, αλλά δεν υπάρχει πέρασμα των ερωτημάτων ή της έρευνάς τους στην καθημερινότητα, στην κοινωνία. Και γι' αυτό η αλήθεια είναι η φιλοσοφία δεν έχει ρόλο κοινωνικό στη ζωή της Αμερικής, κανέναν, σε αντίθεση με την Ευρώπη που σχεδόν λίγο πολύ, και αυτό βέβαια έχει τις αρνητικές του συνέπειες, όλοι φιλοσοφούν. Από τον ταξί που θα πάρεις μέχρι τις ειδήσεις στην τηλεόραση βλέπεις ότι όλοι θέλουν να φιλοσοφήσουν. Ναι, είπα ότι είναι κακό, αλλά τουλάχιστον δείχνει κάποια εκτίμηση στην θεωρητική προσέγγιση των προβλημάτων. Ενώ σε εμάς, στην Αμερική, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τεχνοκρατική, πιο στεγνή προσέγγιση. Δεν έχουμε θεωρητικές... τα θεωρητικά ερωτήματα δεν διατυπώνονται στο public square, όπως λέμε. Αυτό έχει να κάνει και με την ακαδημαϊκή πλευρά. Δηλαδή, το πρόγραμμα των σπουδών πλέον, φαντάζομαι, δεν έχει αυτές τις αγκυλώσεις. Εξαρτάται από το πού σπουδάζει κανείς. Ναι. Συνήθως είναι τα καθολικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι πάνω από 200-300 στην χώρα, κάποια από τα οποία από τα καλύτερα. Είναι λοιπόν τα καθολικά πανεπιστήμια εκείνα, τα οποία έχουν διατηρήσει και αφοσίωσή τους, ας το πούμε έτσι, στην υπηρετική σχολή φιλοσοφίας, όπως εξήγησα, αλλά και δευτέρω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, απαιτούν για κάθε μαθητή, ανεξάρτητα το τι σπουδάζει, να πάρει 2 μαθήματα φιλοσοφίας. Και άρα παίρνει ο κάθε μαθητής, είτε κάνει οικονομικά, είτε κάνει management, είτε κάνει φυσική, είτε κάνει χημεία,
θα έχει αποφοιτήσει έχοντας δύο εξάμηνα, δύο μαθήματα φιλοσοφίας, δηλαδή κάποια σχετικά καλή εισαγωγή στη φιλοσοφία. Συνήθως, οι φοιτητές οι οποίοι έρχονται από τα λύκεια στην Αμερική δεν έχουν καμία, δεν ξέρουν καν τι είναι η φιλοσοφία, δεν έχουν ακούσει, δεν υπάρχουν μαθήματα φιλοσοφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα μάθημα φιλοσοφίας στο λύκειο, ένα και μοναδικό νομίζω στη δευτέρα λυκείου. Παρότι κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι πολύ πιο διαδεδομένη εδώ η φιλοσοφία, αφού είναι η χώρα που τη γέννησε τη φιλοσοφία σε ένα βαθμό, θα λέγαμε. Όχι, δεν το λέμε εγωιστικά, αλλά είναι ιστορικά. Είναι, ναι. Είναι πραγματικότητα. Άρα το γεγονός ότι στην Αμερική, ας πούμε, οι μαθητές δεν διδάσκουν τη φιλοσοφία το θεωρώ κάπως πιο φυσικό. Ναι. Από εκεί και πέρα, τα σύγχρονα ρεύματα της φιλοσοφίας που στην Ευρώπη, που είπατε προηγουμένως, είναι πολύ ισχυρά και στον 20ο αιώνα επίσης έχουμε μεγάλους φιλοσόφους. Στην Αμερική, αν με ρωτήσετε ένα όνομα μεγάλου φιλοσόφου, δεν ξέρω να σας πω. Να. Υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν. Στην Αμερική συνήθως έχουμε καλούς υπομνηματιστές. Δεν έχουμε πρωτοτυπία σκέψεως τόσο πολύ. Προτιμούμε να εισάγουμε μαζί με άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα και τη φιλοσοφία. Μάλιστα. Και κατά καιρούς γίνονται και μόδα, δηλαδή κάποια στιγμή ήταν ο Φουκώ, μετά ο Ντεριντά, έχουν, πούμε, ξαφνικά όλοι σπουδάζουν αυτούς ή όλοι γράφουν για αυτούς, μετά κάπως πέφτει αργότερα, παλιότερα ήταν ο Σάρτ και το καθεξής. Εισάγουμε τη φιλοσοφία από την Ευρώπη, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιοι στοχαστές που είναι, έχει μια πρωτοτυπία σκέψη τους, αλλά δεν μπορεί κανείς να την συλλάβει δίχως αυτό το πλαίσιο της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Δηλαδή δεν είναι παρθενογέννηση. Υπάρχει η λεγόμενη αμερικανική φιλοσοφία, αλλά και αυτή ακόμα βρίσκεται σε διάλογο, ο William James για παράδειγμα, αλλά και αυτός βρίσκεται σε διάλογο με τους Ευρωπαίους, με την Ευρωπαϊκή Σχολή. Τώρα που τα λέτε αυτά, σκέπτομαι ότι στο ελληνικό σχολείο για μένα θα ήταν επιβεβλημένο να διδάσκονται οι μαθητές κάτι τι από Κορνήλιο Καστοριάδη ή Κώστα Ξελό. Να. Διότι αυτοί ήταν σπουδαίοι φιλόσοφοι, να, Ευρωπαίοι θα έλεγα, να, όχι μόνο Έλληνες, να, οι οποίοι όμως πλέον αρχίζουν να γίνονται άγνωστοι στην Ελλάδα. Να. Δηλαδή στο ευρύ κοινό. Ήταν ποτέ γνωστοί. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Να, δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ γνωστοί. Λέω όσο ζούσαν είχαν και μια φυσική παρουσία. Α. Αλλά νομίζω ναι, ότι η σκέψη αυτών των ανθρώπων δεν έχει διαποτίσει σε καμία περίπτωση τη χώρα. Διαβάζω κείμενα, ας πούμε, του Καστοριάδη τώρα, ο οποίος μιλάει προφητικά για αυτή την κρίση που ζούμε κτλ. Διότι ακριβώς ως φιλόσοφος οδηγείται σε κάποια όχι απλώς λογικά συμπεράσματα, αλλά και συμπεράσματα τα οποία είναι, θα λέγα, οντολογικά για την πορεία, ας πούμε, του ελληνισμού. Ναι, δεν γνωρίζω το έργο του, αλλά νομίζω ότι να βάλεις φοιτητές του Λυκείου να διαβάσουν Αξελό ή Καστοριάδη θα ήταν λίγο δύσκολο αν δεν τους έχεις δώσει πρώτα μια σφαιρική σίγουρα εικόνα της ιστορίας της φιλοσοφίας, ώστε να καταλάβουν πού αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν. Άρα αυτό νομίζω προέχει από παιδαγωγικής πλευράς, προέχει τα παιδιά να παίρνουν μια καλή βάση στην ιστορία της φιλοσοφίας, στα ρεύματα, στα ερωτήματα κτλ. Η φιλοσοφία της θρησκείας, ναι, τι τύχη έχει στην Αμερική? Είναι από τις πιο ζωντανές, τόσο που έχει σκανδαλίσει. Κάποια στιγμή στις αρχές του 90, αν όχι νωρίτερα, συνέβη η λεγόμενη στροφή της φιλοσοφίας προς τη θρησκεία. The religions turn to, the philosophy turns to religion. Κυρίως μέσω της φαινομενολογίας. Και αυτό το οφείλουμε καταρχάς σε θεολόγους, οι οποίοι κάνουν αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή την επαναενσάρκωση του Ευαγγελικού Λόγου στη φιλοσοφική γλώσσα, κυρίως ο Hans Urs von Balthasar και οι μαθητές του, δύο από τους οποίους είναι πάπες, γίνανε ποντίφικες, και υπό μια έννοια καταξιώθηκε η θεολογία του ως η επίσημη θεολογία αυτή τη στιγμή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά είχε μεγάλο impact και στην φιλοσοφία. Ο Jean-Luc Marion, από τους πιο σημαντικούς Γάλλους στοχαστές, ακαδημαϊκούς, έκανε κάτι που ήταν λίγο πολύ απίθανο νωρίτερα. Ξαναδιάβασε τους Έλληνες πατέρες και τους εισήγαγε στην φαινομενολογία. Δηλαδή διάβασε Διονύσιο Αεροπαγίτη, Γρηγόριο Νήσις,
και Μάξιμο. Και αυτό έδωσε αφορμή, ας πούμε, και σε έναν άνθρωπο όπως ο Ζακ Ντέριντα να γράψει ένα πολύ σπουδαίο κείμενο για την αποφατική θεολογία. Και τότε ανοίξανε οι πόρτες του διαλόγου και είχαμε στην Αμερική τρία πολύ σημαντικά συνέδρια, το οποίο λεγόταν Religion and Postmodernism, και τα τρία λάβανε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Βιλανόβα. Και μια σειρά εκδόσεων, υπάρχουν σειρές, καθιερωμένες σειρές εκδοτικούς οίκους που εκδίδουν σε αυτούς ακριβώς τους τομείς, και φυσικά στα πανεπιστήμια είναι από το πιο, εγώ διδάσκω Philosophy of Religion στο κολέγιο στο οποίο βρίσκομαι, και είναι από τα πιο προσφυλή μαθήματα ανάμεσα στους μαθητές. Πρόσφατα, νομίζω πριν ένα χρόνο, ήσασταν σε ένα συνέδριο στο Βερολίνο που διοργάνωσε ο φίλος Σωτήρης Μητραλέξης για τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή ως Ευρωπαίο φιλόσοφο. Ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, το ότι οι πατρές της Εκκλησίας πλέον διαβάζονται με μια άλλη οπτική γωνία από τους φιλόσοφους της Ευρώπης και της Αμερικής. Το ένα αυτό. Και το άλλο, επειδή είπατε για την αποφατική θεολογία, σκέφτομαι ότι η αποφατική θεολογία σήμερα ίσως είναι η πιο σημαντική θεολογία που θα μπορούσε να εξελίσσεται συνεχώς. Η αποφατική θεολογία. Δεν ξέρω αν θα το συμμεριζόμουν αυτό, ότι θα ήταν η μόνη, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη και από τη φύση της. Όχι, ως σε ένα πλαίσιο Ντεριντά που είπατε. Ναι. Έχω διαβάσει άρθρα όπου συνδέουν την αποφατική θεολογία με το κίνημα του Νταντάισμου στην τέχνη, και φυσικά με τον αποδομισμό του Ντεριντά, το deconstruction. Εκεί ναι, υπάρχει πρόσφορο έδαφος να κάνει κανείς συγκρίσεις, αλλά δεν νομίζω ότι η αποφατική θεολογία αυτή καθ' αυτή είναι το πιο ζωντανό θεολογικό ρεύμα στο διάλογο με τη φιλοσοφία. Νομίζω ότι γενικά οι πατέρες που λέμε εμείς και έτσι αρισκόμεθα να τους κατηγοριοποιούμε όλους μαζί, ενώ η χριστιανική σκέψη, είτε της Ανατολής είτε της Δύσεως, είναι ένας πολύ καλός συνομιλητής για τη φιλοσοφία. Καταρχάς η σύγχρονη φιλοσοφία οφείλει πολλά σε αυτούς. Για παράδειγμα, νομίζω δεν υπάρχει φιλόσοφος που να μην ασχοληθεί με τον Αυγουστίνο. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι αδύνατο να αποφευθεί ο Αυγουστίνος. Ναι. Ναι. Δεν μιλάω για Θωμά Ακινάτη, αυτό είναι επίσης δεδομένο. Ναι. Μάλιστα. Όχι, τον Θωμά ίσως λιγότερο. Ναι, τον Θωμά μπορεί κανείς να τον αποφύγει, και ο Μαριών που ανέφερα πριν προσπάθησε να κάνει αυτό, να αμπεγκλωβίσει την καθολική θεολογία ή φιλοσοφία από τον θωμισμό. Αλλά όχι, η επιρροή του Αυγουστίνου είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς. Και νομίζω ότι τώρα και ο Μάξιμος Ομολογητής είναι μια μορφή που δεν μπορεί να την προσπεράσει κανείς αν ασχοληθεί λίγο με το χώρο. Ναι, όχι, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής δεν είχε ποτέ την ίδια επίδραση στο δυτικό πολιτισμό που είχε ο Αυγουστίνος. Αλλά είναι, αν κανείς ασχολείται με συγκεκριμένα πράγματα, όπως ας πούμε, η θεωρία του χρόνου ή της ιστορίας, νομίζω ότι θα είναι, ή της θελήσεως, θα είναι ατύχημα το να μην γνωρίζει το Μάξιμο. Δηλαδή έχει κανείς να ωφεληθεί πολλά έρχοντας σε επαφή με τη σκέψη του. Να περάσω σε ένα πιο πρακτικό θέμα. Να. Ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής μου είχε πει κάποτε μια πολύ ωραία κουβέντα και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Μου είχε πει ότι η Εκκλησία της Αμερικής είναι μια πολύ ζωντανή εκκλησία. Φεύγω από τη φιλοσοφία για να έρθω στην καθημερινότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική. Είναι μια πολύ ζωντανή εκκλησία που συνεχώς γίνεται, και μου θύμισε τη φράση του Πιραντέλο που λέει «Να είσαι δεν θα πει τίποτα, να είσαι θα πει να γίνεσαι». Mm-hmm. Συνεχώς γίνεται, και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους Ορθοδόξους εκεί. Mm-hmm. Εσείς το βιώνετε αυτό στην Αμερική, όπου είστε και κληρικός βέβαια. Εγώ δεν ανήκω στην Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής. Υπηρετώ την Μητρόπολη Βαστώνης, επειδή βρίσκομαι εκεί. Έχω μια εμπειρία, ειδικά επειδή δεν έχω δική μου κοινότητα, και άρα κάθε Κυριακή επισκέπτομαι μια άλλη κοινότητα της Μητροπόλεως μας, η οποία συμπεριλαμβάνει τις 5 πολιτείες της Νέας Αγγλίας, και βλέπει κανείς μια εικόνα όλου του φάσματος της Ορθοδοξίας,
από την εκκλησία που είναι τόσο ελληνική ώστε να ξεχνάει κανείς ότι βρίσκεται στην Αμερική, στην εκκλησία που είναι εντελώς εξαμερικανισμένη και ούτω καθεξής. Το ότι η εκκλησία της Αμερικής είναι ζωντανή έχει να κάνει, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής είναι ζωντανή, έχει να κάνει με την Αμερική την ίδια. Δηλαδή το ότι βρίσκεται η Ορθοδοξία στην Αμερική. Είναι η Αμερική μια χώρα που είναι πάρα πολύ ζωντανή. Και επίσης είναι μια χώρα που είναι κοινός τόπος πολλών χριστιανών. Σκεφτόμουν προχθές το πόσο σημαντικό είναι ότι ο μεγάλος πατριάρχης, οικουμενικός πατριάρχης Αθηναγόρας, στον οποίο οφείλουμε την έναρξη του διαλόγου με τους καθολικούς και γιορτάσαμε πέρσι τα 50 χρόνια της συναντήσεως με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο και γιορτάζουμε φέτος μια ακόμα πιο σημαντική επέτειο, την άρση των αναθεμάτων. Ο Αθηναγόρας λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, όπως δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιάκωβος Αμερικής ήταν αυτός που προλύανε το έδαφος μαζί και με τον Αθηναγόρα, τον Κοκκινάκη, ήταν όλοι εξ Αμερικής. Ναι. Και αυτό γιατί, διότι στην Αμερική, σε αντίθεση με τις χώρες που είναι ομοιογενείς μάλλον, θρησκευτικά ή εθνικά, όπως η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Ρουμανία, οι παραδοσιακά ορθόδοξες χώρες, σε αυτές ο καθολικός ή ο προτεστάντης είναι ο άλλος. Δεν ξέρουμε καν πώς είναι το πρόσωπό του. Του αποδίδουμε τη μορφή του τέρατος. Στην Αμερική όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο καθολικός είναι ο συνάδελφός μου, είναι ο μαθητής μου, είναι ο γείτονάς μου, η εκκλησία του είναι δίπλα από τη δική μου, είμαστε μαζί και πολλές φορές έχουμε κοινά πράγματα να αντιμετωπίσουμε και κοινά όνειρα και κοινή πορεία. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να γραφτεί ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας της Αμερικής στο άνοιγμα πολύ του Οικουμενικού. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και σκέπτομαι τώρα ότι φέτος, τώρα γιορτάζαμε αυτή την επέτειο τη συνάντηση του Ιακώβου με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Που αυτό είναι επίσης κάτι πολύ πρωτοποριακό. Ναι. Δηλαδή ότι ο Ιάκωβος πρωτοστάτησε στο θέμα του ρατσισμού. Ναι. Εύχομαι να πρωτοστατήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και στα θέματα των άλλων διακρίσεων. Μακάρι, και είναι κάτι που προσδοκούμε από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που θα συνέλθει το 2016 για την οποία γράψατε και ένα κείμενο. Όχι. Πραγματικά έχετε αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Όχι στο θέμα της Συνόδου καθεαυτής, έχω αναφερθεί στο θέμα του Πρωτίου. Του Πρωτίου, ναι. Που ναι. Είναι για μένα ένας παράγοντας συνεκβανών για την ενότητα της Ορθοδοξίας. Πιστεύω ότι δίχως πρώτο δεν έχουμε καμία πιθανότητα να φανούμε ως ενωμένη εκκλησία και άρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Θα διαιρούμαστε όπως είμαστε ήδη διαιρεμένοι. Είμαστε στην πραγματικότητα μια εκκλησία σε πολλαπλά σχίσματα μεταξύ μας. Λόγω των εθνικών εκκλησιών. Λόγω των εθνικών εκκλησιών, βέβαια. Ναι. Όταν στη Βοστόνη έχουμε δύο Ορθοδόξους επισκόπους που φέρουν τον τίτλο Βοστόνης. Ναι. Αν δεν είναι αυτό σχίσμα. Γράψατε και σχετικά στο διαδίκτυο για το θέμα αυτό, δηλαδή του πρώτου, που είναι ένα σκάνδαλο για μερικούς άλλους αδελφούς Ορθοδόξους. Και το θέμα είναι απλό όμως, ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη απλώς έναν πρώτο μεταξύ ίσων και αυτό να είναι σε ένα επίπεδο, ας πούμε. Όχι, αυτό είναι μεγάλη παρανόηση και είναι και παρανόηση και της διατυπώσεως των κανόνων, δηλαδή του Τρίτου της Δευτέρας και του 27ου της Τετάρτης, όπου δεν μιλάει για τα πρωτεία τιμής. Είναι στη στιγμή, είναι στην πραγματικότητα η τιμή του πρωτίου. Δηλαδή τα πρωτεία τιμής δεν είναι πρωτεία τιμητικά. Mm-hmm. Καθίστε εσείς εδώ πρώτος, γιατί είστε ο πρώτος, αλλά αυτό σημαίνει να είστε πρώτος, να κάθεσαι, ξέρω εγώ, πρώτος στην σύναξη. Πρωτοκαθεδρία. Ναι, δεν είναι πρωτοκαθεδρία ακριβώς. Ναι. Ή κάτι εθιμοτυπικό. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, εκκλησιολογικά, όπως είναι και στο τοπικό επίπεδο για τον επίσκοπο. Ο πρώτος είναι αυτός που. Δηλαδή, ο επίσκοπος στην τοπική εκκλησία είναι αυτός που. Προσφέρει την ευχαριστία και που. Αυτός που δημιουργεί την εκκλησία, κατά συνέπεια. Συγκροτεί. Συγκροτεί την εκκλησία, ναι. Και το ίδιο σημαίνει και στο επαρχιακό επίπεδο. Και άρα, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με την εκκλησιολογία μας, το ίδιο πρέπει να συμβεί και στο. Ας το πούμε, οικουμενικό επίπεδο.
Εκεί λοιπόν χωλαίνουμε πάρα πολύ, αλλά δεν φαινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Στη διασπορά φάνηκε το πρόβλημα πάρα πολύ έντονο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα συζητήσει η Αγία και μεγάλη συνοδός. Νομίζω το αφαίρεσαν από την ατζέντα. Από την ατζέντα τη διασπορά. Είναι πολύ δύσκολο θέμα και πολύ σύνθετο θέμα. Το ότι δηλαδή σε μία. Είναι όμως και το ουσιαστικότερο. Ναι. Και είναι αυτό που θα τροπηλήσει όλα τα. Την οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σε όλα τα άλλα θέματα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κανένα θέμα αυτή τη στιγμή στην Ορθοδοξία. Όσο δεν μιλάμε για το θέμα του πρωτίου, δεν θα μιλήσουμε για κανένα άλλο θέμα. Αυτό είναι καταπληκτικό που λέτε τώρα. Μα είναι η αλήθεια. Και αλλά φαίνεται και θα φανεί. Αυτό είναι το πρωτεύον θέμα. Το πρωτεύον θέμα είναι το θέμα του πρώτου. Και για εσάς πρώτος είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Στην Ορθοδοξία, ναι. Ναι. Στον Χριστιανισμό, ο Επίσκοπος Ρώμης. Το πρώτο που λέτε, όταν λέτε το πρωτείο στην Ορθοδοξία Οικουμενικός Πατριάρχης, το εννοείτε πώς, ότι είναι ο πρόεδρος της Συνόδου των Ορθοδόξων Προκαθημένων. Ότι αυτός έχει την πρωτοβουλία της συγκλήσεως με συνόδου. Έχει συγκεκριμένα ουσιαστικά προνόμια που το αποδίδουν οι οικουμενικοί σύνοδοι και άλλα ιστορικά προνόμια να είναι η ορατή κεφαλή της ενότητος της Εκκλησίας. Άρα καταρχάς, το διορίζεται στην ενότητα πάντα. Αυτό είναι το ζητούμενο, η ενότητα είναι το ζητούμενο. Δεν υπάρχει ενότητα χωρίς τον πρώτο. Εσύ ξέρεις καλύτερα, Παναγιώτη, δεν υπάρχει ορχήστρα χωρίς τον μαέστρο. Ναι. Αλλιώς είναι 20, 30, 500 μουσικοί. Κάθονται εκεί, τι θα κάνουν. Ναι. Υπάρχει μια πολύ όμορφη ταινία, αν θυμάμαι καλά, του Φελίνη. Μπρόβα ορχήστρα. Μπρόβα ορχήστρα. Ναι. Ναι, είναι ακριβώς η αλληγορία για την Ορθοδοξία αυτή τη στιγμή. Ωραία, να γράψει ένα άρθρο γι' αυτό. Μα αξίζει να γραφτεί ένα άρθρο γι' αυτό. Δεν θέλουμε το μαέστρο γιατί είναι αυταρχικός, μοναρχικός, δήθεν. Αυτό είναι το επιχείρημα το δικό μας. Ότι το πρωτείο υπό την έννοια του παπικού πρωτείου είναι η μοναρχία, είναι αυταρχικό, είναι ιμπεριαλιστικό, δεν ξέρω τι. Ας το υποκαταστήσουμε τι, με τον νόμο, με κάτι απρόσωπο δηλαδή. Ο μετρονόμος στην περίπτωση της ταινίας του Φελίνη. Μετά ούτε ο μετρονόμος, όμως, γιατί ο μετρονόμος δεν σου υπαγορεύει το τι θα παίξει και πώς θα το παίξει. Δεν έχει ερμηνεία. Ναι, δεν έχει ερμηνεία. Ναι. Ο μαέστρος διδάσκει, δεν κουνάει τα χέρια του. Διδάσκει, δεν κουνάει τα χέρια του ακριβώς. Λοιπόν, αυτή ακριβώς, ίσως αυτό να βοηθήσει κάποιους να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος του πρώτου. Είναι ο συντονιστής. Και όταν δημιουργούν και προβλήματα μεταξύ προκαθημένων, όπως συμβαίνουν τώρα στο Κατάρ, για παράδειγμα, κλπ, ποιος θα τα επιλύσει. Άρα, με την έννοια αυτή λέτε ότι το πρωτείο είναι χρήσιμο και για την επίλυση τέτοιων διαφορών. Βεβαίως. Μα εκεί όπου η ενότητα έρχεται να διαταραχθεί, ο πρώτος λοιπόν υπηρετεί αυτό το διακόνημα, τη διαφύλαξη της ενότητας. Την εξουσία ο πρώτος να το κάνει. Μα, αυτό, δεν, μα την έχει ουσιαστικά και η εξουσία του όμως δεν είναι εξουσία. Και εκείνη είναι η διαφορά μας. Το πρωτεύθυνο. Ναι, η διαφορά μας με την η φροντίδα, η μέρημνα, είναι μία από τις ερωτολογίες που χρησιμοποιούν οι κανόνες. Μου ξεφεύγουν και αγγλικές λέξεις τώρα, γιατί είναι σπάνια μιλάω ελληνικά. Τι ήθελα να πω, ότι η διαφορά μας με μια έτσι λανθασμένος. Νοουμένη κατανόηση του πρωτίου. Σε αντιπαράθεση τους καθολικούς αδελφούς μας, που ούτε και σε αυτούς ισχύει, εμείς τους αποδίδουμε αυτή την έννοια του πρωτείου, είναι ο μονάρχης που μπορεί να περάσει κάτω μέχρι στον παπά, ας πούμε, του χωριού, να πάρει τον παπά του χωριού και να του πει ότι είσαι καθαρό, ξέρω εγώ, έτσι, αυταρχικός. Δεν συμβαίνει στην Καθολική Εκκλησία και ούτε φυσικά θα συμβεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εάν αναγνωρίσουμε τον Κωνσταντινούπολη ως κεφαλή της Ορθοδοξίας. Διότι εκείνος ως κεφαλή διασφαλίζει τις άλλες κεφαλές. Μάλιστα. Δηλαδή το να είσαι κεφαλή μιας τοπικής εκκλησίας, όπως είναι ο επίσκοπος, χρειάζεται, προϋποθέτει την κεφαλή στο... Ούτως ή άλλως, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης παρήχε την αυτοκεφαλία στις άλλες εκκλησίες. Μα και ο όρος, ας πούμε, αν διαβάσεις τον όρο το πρακτικό, το χρυσόβουλο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, όπου δίδεται η αυτοκεφαλία και το αξίωμα του Πατριαρχείου στον Μόσχας, δίδεται υπό τον ρητόν όρο ότι θα αναγνωρίζει ως κεφαλή του και θα έχει την αναφορά του στον Κωνσταντινούπολεος. Είναι σαφές. Και το υπογράψαμε. Σήμερα νομίζω δεν είναι τόσο σαφές αυτό. Μα είναι όμως το κείμενο. Ναι. Υπάρχει. Δεν το βρει κανείς, δεν είναι κάτι το... Αλλά και εντάξει, δεν είναι μόνο το ιστορικό κομμάτι, είναι κυρίως το κανονικό κομμάτι, είναι το εκκλησιολογικό κομμάτι και για μένα είναι και το θεολογικό κομμάτι. Πολλοί έχουν πει ότι το πρωτείο δεν είναι θεολογικό θέμα. Για μένα είναι θεολογικό θέμα.
Δηλαδή, το πρωτείο εδράζεται στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να τελειώνει κάποτε αυτή η συζήτηση για να μην χάνουμε τον καιρό μας συνεχώς σε διάφορες αντιπαραθέσεις. Αυτό που λέτε, δηλαδή, απηχεί ούτως ή άλλως και την εκκλησιολογία του Αγίου Περγάμου. Ναι. Περγάμου Ιωάννη. Ναι. Μάλιστα. Ναι, και ο Άγιος Συλληβρίας το εξηγεί πολύ καλά στη διατριβή ναι. του. Είχατε πάει πρόσφατα στο Κίεβο. Να. Σε ένα συνέδριο. Στην Λβίβ ήταν το συνέδριο. Στο Κίεβο είχα πάει για την παρουσίαση της ρωσικής μετάφρασης του βιβλίου. Του βιβλίου σας, ναι. Είχατε μια εμπειρία Ουκρανίας στην εμπόλεμη κατάσταση. Μάλιστα. Με δεδομένο ότι εκεί έχουμε εκκλησιαστικά σχίσματα. Να. Και μεγάλα μάλιστα. Να. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια σέκτα, αλλά μιλάμε για εκατομμύρια πιστών οι οποίοι τελούν εν σχίσματι, θα έλεγε κανείς. Τι θα λέγαμε εδώ πέρα, ποιο είναι το σχολείο σας? Εκεί πάλι το ίδιο, ότι φαίνεται η έλλειψη του πρώτου. Ναι. Έλλειψη πρώτου. Ναι. Ναι. Η Ουκρανία είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση βέβαια. Εγώ μίλησα στο καθολικό Ουκρανικό Πανεπιστήμιο, στους οποίους εμείς προσδίδουμε καμιά φορά τον χαρακτηρισμό, ο οποίος είναι επώδυνος για αυτούς, των ουνητών. Ξεχνώντας ότι έχουμε και εμείς τις δικές μας ουνίες στην Αμερική, για παράδειγμα, αυτοί προσδιορίζουν τους εαυτούς τους ως Έλληνες καθολικοί, Greek Catholic, έτσι προσδιορίζουν τον εαυτό τους, και νομίζω ότι μιλώντας για μειονότητες και για διακρίσεις πρέπει κανείς να σέβεται το πόσο άλλος προσδιορίζει τον εαυτό του. Και αφού λοιπόν αυτοί προσδιορίζονται έτσι, πρέπει να το σεβαστούμε και να σταματήσουμε να αποφύγουμε την ορολογία του ουνίτου, η οποία είναι στην πραγματικότητα, πώς να το πω, υβριστική, είναι ύβρις. Αυτή λοιπόν... Παρότι προέρχεται από την ωραία λέξη. Ναι, αλλά και οι ωραίες λέξεις, καμιά φορά φθύρονται στα στόματα ανθρώπων που έχουν εμπάθεια. Παραφθύρονται, σωστά. Ναι. Τόσες λέξεις έχουν υποστεί αυτή τη μοίρα. Λοιπόν, εκεί αυτό που για πρώτη φορά, γιατί από τη φύση μου δεν έχω πολιτική σκέψη, για κάποιο λόγο δεν με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα πολιτικά πράγματα. Εκεί όμως για πρώτη φορά, επειδή η συζήτηση ήταν για τη γνώση του Θεού και είχε υπερτονιστεί από εμάς τους Ορθοδόξους ο ησυχασμός, η αγνωσία, με την οποία δεν έχω φυσικά κανένα πρόβλημα. Μιλήσαμε πριν για την αποφατική θεολογία και αγαπώ τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη όπως και κάθε άλλον εκκλησιαστικό συγγραφέα. Αλλά εκεί για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι τελικά υπάρχει εδώ ένα κόστος στο να υπερτονίζουμε τόσο πολύ τον ησυχασμό όταν υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις που ζητούν την πράξη, την ενέργεια. Τι σημαίνει να... φιλοσοφικά και θεολογικά, τι σημαίνει να χωρίσουμε, να διαχωρίσουμε την πράξη, την ενέργεια από την ουσία σε τέτοιον βαθμό. Έχει ένα αντίκτυπο στον διαχωρισμό ηθικής και θεωρίας. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο σκεφτόμουν πάλι εν συνεχεία αυτής όλης της εμπειρίας στην Ουκρανία, ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο ησυχασμός γνωρίζει μια αναγέννηση με το πρώτο έργο του Λόσκι, ο οποίος όμως αναπαράγει ένα μοντέλο το οποίο βρίσκει κανείς στον Μάιστερ Έκχαρτ, έναν μυστικό γερμανό θεολόγο, ναι, ο οποίος καταδικάστηκε από την Εκκλησία ως αιρετικός, ακριβώς επειδή διαχώρισε τον Θεό από την θεότητα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα εδώ που πρέπει ίσως κάπως να προσέξουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, εάν ο άγνωστος και μη μεθεκτός Θεός, η ουσία δηλαδή του Θεού, εάν πάμε πολύ μακριά αυτόν τον χωρισμό, βρεθούμε και εμείς με έναν παρόμοιο διαχωρισμό μεταξύ Θεού, του Θεού όπως γνωρίζετε και γνωρίζει τον εαυτό του στην ιστορία, και ενός άγνωστου Θεού που παραμένει ο Deus absconditus, λέμε, ο άγνωστος Θεός. Τέλος πάντων, αυτά είναι ίσως τεχνικές λεπτομέρειες τώρα για αυτή τη συζήτηση, αλλά... Επειδή όμως το είπατε, και ήταν προχθές η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ναι, που έχει σχέση με τις ενέργειες και την, ναι, ουσία κτλ. Ναι. Ακούς μερικούς απίθανους αφορισμούς, ναι, γύρω από τον Άγιο Γρηγορίο του Παλαμά, ναι,
και τη θεολογία του, ναι. την οποία νομίζω ότι όλοι αυτοί που τον επικαλούνται, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δεν την έχουν διαβάσει καλά, διότι ναι. είναι και πολύ φιλοσοφικός ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς. Ναι. Πολύ φιλοσοφικός. Από τους πιο φιλοσοφικούς. Από τους πιο φιλοσοφικούς, ναι. και αυτό είναι κάτι που διαφεύγει. Και επίσης είναι. Και το μόνο που το προσάπτουμε είναι ότι τα απέναντι των αιρετικών και των παπικών. Είναι το άλλο ενδιαφέρον σημείο για τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, ότι ήταν πολύ επιμελής αναγνώσεις του Αγίου Αυγουστίνου, mm-hmm. στο βαθμό που να παραθέτει αυτολεξί ναι, ναι. ολόκληρα κομμάτια του Περιτριάδος, για παράδειγμα. Του αμφισβηλεγόμενου Αυγουστίνου. Από κάποιους, έτσι, είναι η πηγή όλων των λαθών ο Αυγουστίνος, ναι, ναι, για ναι, πολλούς. Ναι. Όπως έχουν διατυπώσει κάποιοι θεολόγοι ορθόδοξοι, είναι γνωστό. Ναι, έχω ακούσει διάφορες βλακίες από το ότι τον λέμε ιερό Αυγουστίνο για να μην τον πούμε Άγιο, ότι δεν είναι Άγιος, ότι δεν τον αποδεχόμεθα ως Άγιο και άλλα πράγματα τέτοια, τέλος πάντων. Αλλά... Από την Ουκρανία. Μάλιστα. Να πάμε στο πρόσφατο ταξίδι σας, στη Φιλανδία. Ναι. Στη Φιλανδία μιλήσατε σε ένα συνέδριο για ένα τελείως διαφορετικό θέμα που ναι. έχει να κάνει με την σεξουαλικότητα και το γάμο. Ναι, ο γάμος κυρίως. Ο γάμος. Ναι. Τους αποσχολεί τους Φιλανδούς, όπως αποσχολεί και εμάς στην Αμερική πάρα πολύ, επ' ευκαιρίας της συζητήσεως που γίνεται για το γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει και την ελληνική επικαιρότητα. Γιατί... Όχι τόσο πολύ ακόμα, ίσως στο μέλλον. Ως νόμο του κράτους ναι. που η κυβέρνηση λέει ότι θα επεκτείνει το σύμφωνο ναι. συμβίωσης. Ναι, αλλά βλέπετε λέει ότι θα επεκτείνει το σύμφωνο συμβίωσης. Δεν, ναι. δεν μιλάνε ακόμα για γάμο. Όχι. Ναι. Ενώ ναι. για μας, στις περισσότερες πολιτείες στην Αμερική, έχει αναγνωριστεί ήδη και στη Φιλανδία αναγνωρίστηκε πρόσφατα. Και από εκκλησιαστικής και θεολογικής πλευράς, φυσικά αποτελεί ένα πρόβλημα και ένα θέμα το οποίο συζητάει η Εκκλησία. Αυτό που είπα εγώ στην ομιλία μου στη Φιλανδία είναι ότι έχει η Εκκλησία τις πηγές, τα resources, να αντιμετωπίσει το θέμα θεολογικά. Φυσικά, ο γάμος μεταξύ των ατόμων του ιδίου φύλου για την Εκκλησία θα είναι δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σταματήσει να υπερτονίζει και μάλιστα να απολυτοποιεί την αξία του γάμου όπως τον ξέρουμε μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου. Και εννοείται. Ενώ αυτό είναι ενδιαφέρον. Ο γάμος όπως τον γνωρίζουμε δεν είναι πολύ προβληματική το στάτους του ως μυστήριο. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι μυστήριο ούτε με την στενή έννοια, ούτε με την ευρία έννοια. Βέβαια και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είχαμε ποτέ την διδασκαλία των 7 μυστηριών. Mm-hmm. Δεν είναι δική μας διδασκαλία. Για μας το μυστήριο είναι ένα, η ευχαριστία. Και η Εκκλησία γνωρίζει τα έννοια της μυστηρίης, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και εννοεί το μυστήριο της ευχαριστίας. Ναι, όλα τα άλλα μυστήρια θεωρούνται μυστήρια στο βαθμό που υπηρετούν ή σχετίζονται με το μυστήριο της ευχαριστίας. Η χειροτονία των ιερέων, γιατί είναι γι' αυτό η λειτουργία. Μα όλα τα μυστήρια πρέπει να τελούνται εντός της Θείας Λειτουργίας. Η βάφτιση, γιατί είναι το μυστήριο που σου επιτρέπει να συμμετέχεις στη Θεία Ευχαριστία. Η εξομολόγηση, γιατί είναι το μυστήριο που πάλι σου επιτρέπει να μετέχεις εάν έχεις αμαρτήσει με βαρέα αμαρτήματα, τα οποία σε αποκόβουν από την ευχαριστιακή σύναξη. Και ούτω καθεξής. Το ερώτημα λοιπόν για το αν ο γάμος είναι μυστήριο είναι τι σχέση έχει ο γάμος με την ευχαριστία. Εγώ σκέφτομαι την παραβολή εκείνη την εσχατολογική του δείπνου, όπου στέλνει ο κύριος τον υπηρέτη του να καλέσει τους επισκέπτες. Και η δικαιολογία είναι γυναίκα έγημα. Ακριβώς, ο γάμος είναι εμπόδιο στην εσχατολογική. Η δικαιολογία ναι. λέει γυναίκα έγημα, ναι. μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα, ωραία το θέτετε αυτό. Ναι. Υπάρχουν και άλλα. Όμως υπάρχει και στον 20ο αιώνα, έχουν πολλούς θεολόγους οι οποίοι έχουν διατυπώσει μια θεολογία του γάμου. Ναι. Κανείς μπορεί να διατυπώσει μια θεολογία του οτιδήποτε. Σαφώς. Εννοώ θεολογία του γάμου βασισμένη, ας πούμε, στην παύλια θεολογία. Στην παύλια θεολογία της σχέσης των δύο φύλων. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αυτή η παύλια θεολογία, ο Απόστολος που διαβάζουμε προς Εφεσίους στο γάμο, μπορεί να ισχύσει για δύο ομόφυλα ζευγάρια, για ένα ομόφυλο ζευγάρι. Νομίζω ότι αυτή καταρχάς αν κάνει κανείς το γάμο και έχω κάνει λίγους γάμους αλλά στο βαθμό που έχω μια εμπειρία με την ακολουθία του γάμου φαίνεται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού η αμηχανία της Εκκλησίας να δημιουργήσει μια ακολουθία και δει στο βαθμό ενός μυστηρίου το πούμε. Καταρχάς τι γίνεται στο γάμο, δεν κάνει ο ιερέας τίποτα, δεν κάνει η Εκκλησία τίποτα, καταλαβαίνετε τι λέω, δεν υπάρχει ένα συμβάν. Ένα γεγονός με την έννοια που υπάρχει στη χειροτονία, με την έννοια που υπάρχει στην ευχαριστία βεβαίως.
έρχονται δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να παντρευτούν και η Εκκλησία παρέχει την ευλογία της. Για μένα ο γάμος είναι μια ευλογία. Γι' αυτό δεν υπήρχε ιερολογία μέχρι κάποιους ναι, αιώνες. Δεν υπήρχε. Αλλά ευλογία και καλά κάνουν και έρχονται και πρέπει να συνεχίσουμε να ευλογούμε γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή τους. Αυτή η απόφαση του να ζήσουν μαζί και να φτιάξουν μια οικογένεια μαζί. Αλλά ευλογούμε πολλά πράγματα. Ευλογούμε το να μπει κανείς σε ένα καινούριο σπίτι, το τους να ανοίξει. Μια... Ναι, τα πάντα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι μυστήρια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτά τα απολυτοποιούμε. Το πρόβλημα που έχω εγώ με το γάμο είναι η απολυτοποίηση του γάμου, στην οποία πέφτει η Εκκλησία καμιά φορά σε βαθμό να δείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει το γάμο των ατόμων ή δύο φύλου, και καλά κάνει, λέω εγώ. Αλλά μην πας στην άλλη άκρη να πεις ότι ο γάμος μεταξύ. Ο γάμος, όπως τον ξέρουμε, ο παραδοσιακός γάμος, είναι η εικόνα της Βασιλείας των Ουρανών, η Αγία Οικογένεια, που είναι πολύ. Αγαπώ τους καθολικούς στα πάντα. Το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να τους συγχωρήσω είναι αυτό. Είναι η Αγία Οικογένεια. Ένα φρικτό πράγμα. Ναι, ωραία. Εμείς έχουμε και τον πρόδρομο ανάμεσά μας. Στα τέμπλα μας, στα εικονοστάσια μας, έχουμε τον Χριστό, την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη, τον φίλο του Νυμφίου. Τελείως διαφορετικά. Δεν έχουμε την Αγία Οικογένεια, μπορείτε να φανταστείτε τι εννοώ. Είναι και τα τρία πρόσωπα, πρόσωπα που δεν υποτάχθηκαν, να το πω έτσι, στην λογική του γάμου ή της οικογένειας. Πολύ σωστό. Ναι. Άλλη ηθική είναι αυτή που δίνουμε και μέσα από τον εικονισμό που κάνουμε. Δεν λέω ότι είναι κακή η οικογένεια, αλλά λέω ότι είναι απλώς ένα όργανο. Μπορεί κανείς να σωθεί και να γίνει καλός χριστιανός μέσα από την οικογένεια, όπως μπορεί κανείς να γίνει καλός χριστιανός και να σωθεί δια της αγαμίας και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί είναι τρόποι. Μην τους απολυτοποιούμε. Mm-hmm. Όπως θα ήταν λάθος να απολυτοποιήσει κανείς τον μοναχισμό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο γάμος εσχατολογικά δεν αντέχει την είσοδο των εσχάτων. Ο γάμος εσχατολογικά διαλύεται. Έτσι δεν είναι, καταλύεται. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι ανυπόστατος. Γιατί η πραγματικότητα για μας είναι αυτό το μαξιμιανό τρίπτυχο. Σκιά, εικόνα, αλήθεια. Η σκιά της Παλαιάς Διαθήκης, η εικόνα της Καινής Διαθήκης, η αλήθεια, τα έσχατα. Ο γάμος μπορεί να είναι μια εικόνα ίσως. Δεν πιστεύω ότι είναι ούτε εικόνα στην πραγματικότητα, γιατί δεν εικονίζει κάτι στα έσχατα. Έτσι. Άρα, ό,τι δεν έχει την ρίζα του και την απαρχή του στα έσχατα, δεν έχει υπόσταση. Το περίεργο θαύμα εν κανά. Δεν μπορούμε να το πάρουμε αυτό ως ένα έτσι γραφικό. Όχι, κείμενο που νομιμοποιεί τον γάμο. Έτυχε ο κύριος και πήγε σε ένα γάμο. Μα έτυχε και πήγε και σε μια κηδεία. Γιατί δεν είναι η κηδεία μυστήριο? Έτυχε και πήγε και έφαγε και με τις πόρνες. Γιατί δεν είναι η πορνεία μυστήριο? Ας τα κάνουμε όλα σε ό,τι, δηλαδή, ό,τι όπου παρευρέθηκε ο κύριος ξαφνικά γίνονται μυστήρια. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραίο αυτό που λέτε, πολύ ερετικό θα λέγει κανείς. Δεν είναι ερετικό, δεν είναι καθόλου ερετικό. Σε εισαγωγικά βάζω τον όρο. Ναι, ερετικό όρο. Με την έννοια. Ναι, γιατί όπως λέτε στη χριστιανοσύνη γίνεται αυτή τη στιγμή μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτά τα θέματα. Ναι. Γιατί είναι και μία, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι συγκλονιστικό στην ανθρωπότητα. Μία μετάλλαξη του παραδοσιακού μοντέλου της οικογένειας. Ναι. Και θυμήθηκα κάτι που θέλω να πω προηγουμένως, ότι η περίφημη ισότητα των δύο φύλων, ναι, την οποία ευαγγελιζόμαστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ναι, και λέμε πολλές φορές ότι είναι ίσα τα δύο φύλλα και με αφορμή τον Απόστολο Παύλο κτλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στις χριστιανικές κοινωνίες σπανίως εφαρμόζεται εν τη πράξη. Mm. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, είναι. Βέβαια, άλλη πρακτική εφαρμογή και άλλη θεωρία. Δεν θα πρέπει να τα. Μπορεί ως εκκλησίες, ως ιστερικές εκκλησίες εννοώ, να έχουμε αποτύχει σε πολλά πράγματα, όπως αποτυχαίνουμε και ως χριστιανοί. Αλλά δεν σημαίνει, αυτό δεν προσβάλλει τη θεωρία. Όχι. Της ισότητας εννοείται. Ναι, ναι. Όντως υπάρχει αυτή η άποψη και είναι προς τιμή του χριστιανισμού. Όπως και η θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πραγματικότητα δίρεται στην χριστιανική αρχή της ενσάρκωσης. Mm-hmm. Αλλιώς πώς, γιατί εσύ να έχεις κάποια δικαιώματα, δεν είσαι τίποτα το ιδιαίτερο. Με την λογική του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και της αρχαίας, ας πούμε, Αθήνας, γιατί δεν είχαμε ανθρώπινα δικαιώματα στην αρχαιότητα? Ναι. Είναι ενδιαφέρον. Ή σε άλλες μη χριστιανικές κοινωνίες, όπως το Ισλάμ, για παράδειγμα. Και for the unity of all. For the unity of all, ναι. Είναι η προσευχή της Εκκλησίας από την εκτενή. Είναι ενός. Υπέρ της των πάντων ενός. Ναι.
Προσευχόμαστε και προσευχόμαστε για όλοι οι χριστιανοί κάποια στιγμή να, να μετέχουμε του κοινού ποτηρίου στο θυσιαστήριο. Αυτή ήταν και η προσευχή του Κυρίου και μάλιστα σαφώς λέει ότι δεν προσεύχουν μόνο για αυτούς, για τους Αποστόλους, θα προσεύχουν και για αυτούς που θα πιστέψουν μέσω αυτών. Ότι εσύ με απέστειλες. Βλέπετε, εδώ είναι η σημασία ότι η ενότητα, η έλλειψη της ενότητας ακυρώνει τι, το ότι εσύ με απέστειλες, το ποιος είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού. Είναι προϋπόθεση η ενότητα των χριστιανών της μαρτυρίας, της ευαγγελικής μαρτυρίας, ότι εκείνος είναι ο απεσταλμένος, ο Χριστός. Γι' αυτό για μένα, αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολούσε από τα χρόνια που ήμουν φοιτητής στη Ριζάριο. Είχαμε κουβέντες με συμφοιτητές μου, οι οποίοι τώρα έχουν γίνει σημαντικοί κληρικοί, όπως ο πατήρ Βυσαρίων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλοι κληρικοί. Ήμασταν μικρά παιδιά τότε φοιτητές στη Ριζάριο και συζητούσαμε αυτά τα θέματα, γιατί υπήρχε έντονα τότε, όπως και τώρα, ένα αντιπαπικό φρόνημα. Δηλαδή ταυτιζόταν η Ορθοδοξία με το αρνητικά, με το όχι στο ναι της Καθολικής Εκκλησίας. Αντιδραστικά δηλαδή. Ό,τι λέγανε οι Καθολικοί, το αντίθετο ήμασταν εμείς και έτσι ξαφνικά βρίσκαμε την ταυτότητά μας εν αντιθέση προς την Δύση. Ψυχολογικά θα μιλήσω γι' αυτό, μαρτυράει μια ανασφάλεια. Ψυχολογικά μαρτυράει επίσης και ότι δεν ξέρεις ποιος είσαι. Ναι. Έλλειψη αυτογνωσίας. Και είχαμε αρχίσει λοιπόν τότε αυτή τη συζήτηση, η οποία ολοκληρώθηκε τώρα το 2015 με την έκδοση αυτού του βιβλίου. Δεν αποτελεί το βιβλίο αυτό μέρος του προγράμματος της έρευνάς μου ή των δημοσιεύσεών μου, αλλά ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω πάρα πάρα πολύ για δικούς μου λόγους, για να κλείσω λογαριασμούς, προσωπικούς λογαριασμούς, και πιστεύω ότι αν φανεί χρήσιμο σε ανθρώπους άλλους που έχουν τις ίδιες αγωνίες ή τα ίδια ερωτήματα, έχει καλό, αν όχι, πάλι έχει καλό. Το υπέρ της των πάντων ενώσεως δεν αφορά μόνο τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως λένε μερικοί? Δεν είναι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ενωμένες? Τότε δεν είναι Ορθόδοξες. Δηλαδή και την πίτα χορτάρτη και το σκύλο γεμάτο, όλα δικά μας. Σας λέω πώς είναι, τι σημαίνει υπέρ της των πάντων ενώσεως. Δηλαδή υπέρ της των πάντων ενώσεως είναι διηρημένη η Εκκλησία. Άμα είναι διηρημένη, τότε δεν είναι Ορθόδοξη. Έτσι δεν είναι? Γιατί οι άλλοι δεν είμαστε εμείς. Αυτή είναι η διαλεκτική που ασπαζόμαστε. Αν είναι, τότε γιατί προσέφησε για την ενότητά τους? Είναι προσεύχηση για να συνεχίσει να ίσως να παραμείνουν ενότητοι, δεν ξέρω, μπορεί. Η ενότητα γιατί είναι τόσο σημαντικό συστατικό της Εκκλησίας? Γιατί πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Είναι ενότητα. Η έννοια του ενός. Είναι η έννοια του ενός και της διαφοράς. Δηλαδή και αυτό είναι το ίδιο της χριστιανικής πίστεως. Ένας τριαδικός Θεός. Δεν είναι ούτε πολυθεία, ούτε μονοθεία η χριστιανική πίστη. Και οι πατέρες πολύ συχνά μάλιστα αναφέρουν ότι η μονοθεία είναι εξίσου λανθασμένη, η ακρεφνής μονοθεία είναι εξίσου λανθασμένη όπως και η πολυθεία. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε αυτή την κοινωνία στην ενετερότητη, η διαλεκτική του ενός και των πολλών. Έχει σημασία το ότι ο Χριστός εμφανίστηκε ενετέρα μορφή μετά την Ανάσταση? Εσχατολογική σημασία. Δεν θυμάμαι να εμφανίζεται. Τι, ενετέρα μορφή δεν αναγνωρίζεται από τους Αποστόλους. Ναι, αυτό ναι, έχει σημασία, ναι. Έχει καταρχάς τη σημασία ότι δεν είναι μια ψυχολογική αντίδραση, δεν είναι ένα ψέμα η εμφάνιση του Χριστού. Γιατί καμιά φορά εμείς όταν χάνουμε ένα συγγενή μας που αγαπάμε, τον βλέπουμε και στον δρόμο καμιά φορά, τον βλέπουμε παντού. Είναι μια παθολογία της ανθρώπινης ψυχής να θέλει να κρατηθεί σε αυτόν που έχει χάσει. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν, όταν μιλάμε στις εμφανίσεις του Χριστού, τις μεταπασχάλιες εμφανίσεις του Χριστού, δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό το φαινόμενο, σαφώς. Δεν τον αναγνωρίζουν. Αλλά είναι ο ίδιος Χριστός. Είναι ο Χριστός που φέρει τα στίγματα της σταυρώσεώς του. Δεν είναι ένας άλλος Χριστός. Μάλιστα. Και δεν είναι ένας Χριστός που έχει ξεφύγει από την ιστορία. Φέρει τα παθήματα της ιστορίας. Τα φέρει και αυτό λέει και στο Θωμά, έλα να τα. Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα φέρουμε
κάθε κομμάτι της ιστορίας μας. Μάλιστα. Μαζί μας, εσχατολογικά. Η εσχατολογία δεν είναι ένα σφουγγάρι που θα σβήσει την ιστορία. Αντιθέτως, μπορεί να τη μεταμορφώσει, μπορεί να, δώσει, να τη φωτίσει σε αυτό το φως, το αναστάσιμο, αλλά τα σημάδια και οι ιδιαιτερότητες και το κάθε τι του καθενός, που η ιδιομορφία του κάθε προσώπου θα παραμείνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Μάλλον εκεί εδράστηκε η θεολογία του προσώπου. Ίσως. Και εκεί. Και η ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Και εκεί, ναι. Και η ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή Ανάσταση. Αμήν. Καλό Πάσχα. Αμήν. Στην Αμερική. Ευχόμαστε η Ορθοδοξία το 2016 να βρεθεί ενωμένη. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός γύρω από αυτό, ναι. Πραγματικά, και εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Αλλά επειδή πολλές φορές οι βουλές του Θεού είναι διαφορετικές, οπότε δεν ξέρει κανείς τι ο Κύριος σκελεύει. Σας ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές του ntv.gr, σήμερα είχαμε μια κουβέντα για τη φιλοσοφία, για τη θρησκεία, για τον σύγχρονο κόσμο, για την ενότητα των χριστιανών, για το γάμο, για πάρα πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου, με τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη, πατέρα Παντελεήμονε Μανωσάκη. Χαίρετε.